Επιστροφή στο στούντιο και συγκεκριμένα στην Κασάνδρα τη Χαλκιδική. Ένα μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο τουριστικό Δήμο. Ο υποψήφιο Δήμαρχο Κασάνδρα, Κώστας Παπαγιάννη, είναι κοντά μα για όλη μα τη συζήτηση σήμερα. Κύριε Παπαγιάννη, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τη Κασάνδρα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τι υποδομέ. Τι αφήσατε, τι ισχύει σήμερα, τι θέλετε να διεκδικήσετε για το Δήμο Κασάνδρα. Η πρώτη σα προτεραιότητα, ποια θα είναι αν ασχοληθείτε από θέση ευθύνη και εννοώ Δημάρχου. Τότε οι αυτοδιοικητικοί και μιλώ για το σύνολο των αυτοδιοικητικών τότε που υπηρετήσαμε όλοι μαζί την Κασάνδρα ε, είχαν οράματα, έβαζαν στόχους. Θυμάμαι, ο πρώτος ε, στόχος, η πρώτη διεκδίκηση ως νέος δήμαρχος πρώτη-πρώτη του 1995 ήταν ο δρόμος που θα ξεκινούσε από την Ποτίδεα και θα έφτανε μέχρι το Παλιούριο. Το ψαροκόκαλο το γνωρίζουν οι Κασανδρινοί. Αυτός ο δρόμος που υλοποιήθηκε μέχρι το ενδιάμεσο Καλλιθέας Κασάνδριας. Ήταν η πρώτη επίσκεψη τότε με τον τότε βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δρυβερέγκα, Πήγαμε και επισκεφθήκαμε τον Γιάννη τον Τζακλίδη, ε, υφυπουργό δημοσίων έργων της εποχής εκείνης. Και τότε βάλαμε το αίτημα για την κατασκευή αυτού του δρόμου, ο οποίος παραδόθηκε στη χρήση, νομίζω, το 2015. Όμως και δεν είναι σαν... υπέρμαχο ο κύριος Δρυμαλέγκα του να φτάσει μέχρι εκτό Κασάνδρα μέχρι την Χανιόντου, μέχρι το Παλιούριο. και πρέπει να σα πω ότι η μελέτη έχει του δρόμου τη χάραξη από την Κασάνδρα μέχρι το Παλιούριο. Όπω επίση και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν τελειώσει όλα αυτά. Γιατί στη συνέχεια Άλλη... η... η Βουνοκορφή δεν ήταν στα μέσα πλάνα επικυβερνήσεων μετέπειτα Πασόκ και μάλιστα ο κ. Δεβραρέγκας είχε ταχθεί και κατάλαγοντας ότι είναι ένα πανάκριβο έργο και δεν θα μπορέσει να γίνει από την Κασάνδρα μέχρι το Παλιούρι. Ακούστε, για να μην αδικήσουμε ανθρώπους, ο Γιάννης Δεβραρέγκας ήταν ο άνθρωπος που μαζί επισκεφθήκαμε το Γιάννη τον Τζακλίδη και διεκδικήσαμε αυτό το δρόμο. Μετέπειτα όμω, όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι τη Κασάνδρα που επιτακτικά πρέπει να γίνει και θα είναι στι προτεραιότητε για να διεκδικήσουμε τα μεγάλα έργα, ε, οφείλεται σε άλλους ανθρώπους δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργήσαν από μόνοι τους χωρίς να έχουν εξουσιοδότης κάποιο οργάνο δεν βρίσκονται και στη ζωή σήμερα επομένως θέλω να ξεπεράσω το κομμάτι αυτό το τι που έμεινε πιο πίσω Εμεί ω καινούργια δημοτική αρχή θα διεκδικήσουμε την κατασκευή του δρόμου, την ολοκλήρωση. Γιατί υπάρχει η μελέτη, έχει τελειώσει έτσι. Έχει γίνει παρουσίαση τη μελέτη στο ξενοδοχείο τη Τα περιβαλλοντικά εμπόδια, ναι, το θυμόμαστε. Έτσι. Τα περιβαλλοντικά εμπόδια έχουν ξεπεραστεί ναι, από βεβαίως. όσο γνωρίζουμε. Βεβαίως δεν θίγεται και... το βουνό, δεν θίγεται το περιβάλλον. Όχι δεν βέβαια, υπάρχει όχι θέμα καταστροφή λόγω τη χάραξη του δρόμου. Όχι βέβαια. όποιο και να περπατήσει, αν στείλετε ένα συνεργείο να περπατήσουν τη ράχο κουκαλιά. Σε γενικέ γραμμέ, στη μεγάλη πλειοψηφία των χιλιόμετρων, Υπάρχει που... δρόμο. Ναι. Υπάρχει δρόμο, κανονικό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τότε οι αυτοδιοικητικοί δεν έβαλαν απλά στόχου. Κατασκεύασαν του βιολογικού καθαρισμού που δεν είχε η Κασάνδρα. Δημιούργησαν την υποδομή και έστειλε το νερό η αυτοδιοίκηση τότε από το Κασανδρινό στην νότιο Κασάνδρα. Κάναμε χιτά. Και σήμερα όλα αυτά τα έργα έχουν τελματώσει. Είχαμε εγκατεστημένο εργολάβο που κατασκεύαζε το ΧΙΤΑ. Διεκόπη η κατασκευή του ΧΙΤΑ. Μην τα... μου τα βάζετε όλα μαζί, κύριε Παπαγιάννη. Επιτρέψτε μου να τα διαχωρίσουμε λίγο, γιατί το κάθε θέμα θέλει και την ανάλυση uh, του. Μιλάμε για τα του μεγάλα έργα. Του. Ναι. Απλά μετά κάποια έργα θέλω να τα δούμε επιμέρου. Ο ΧΙΤΑ είναι ένα από αυτά τα έργα. Λοιπόν, θέματα. για να τα δούμε επιμέρου αυτά τα έργα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο δικό μα στόχο θα είναι να συνεχιστεί ο δρόμο. Δεν είναι ένα έργο που θα το κατασκευάσει ο Δήμο, να μην μπερδευτούμε. Προφανώς. Δεν λέω αυτά στου Δημότε. Λέω όμω ότι θα διεκδικήσουμε σε κεντρικό επίπεδο να συνεχιστεί η κατασκευή του δρόμου από την Κασάνδρια μέχρι το Παλιούρι. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα τη υδροδότηση των χωριών τη νοτίου Κασάνδρα, γιατί το νερό εκεί είναι υφάλμηρο. Τρία. Θα πρέπει. Απλά το αναφέρω, θα πρέπει να, να κατασκευαστεί οχητά. Μετά, αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε αναλυτικά. Και ο μεγάλος στόχος που εμείς θα θέσουμε ως Δημοτική Αρχή, γιατί πρέπει να βάζουμε στόχους οι οποίοι ε, είναι της επόμενης 20 αετίας, εμείς θα ζητήσουμε μέσα σε εθνικό επίπεδο να προγραμματιστεί η κατασκευή ήπια μορφής, σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο Προποντίδας, ήπια μορφής ηλεκτρικό σιδηρόδρομος που θα συνδέσει το αεροδρόμιο Μακεδονία με την Κασάνδρα. Να ελαχιστοποιηθεί η απόσταση να μπορέσει να αξιοποιηθεί η Κασάνδρα, η δεύτερη κατοικία να γίνει για πολλού Θεσσαλονίκη πρώτη κατοικία και να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και όχι αυτό το χάλι με τον μποτιλιάρισμα που υπάρχει σήμερα. Επικοινωνία τη Θεσσαλονίκη, του μεγάλου αστικού κέντρου με την Κασάνδρα. Στόχο μα και διεκδίκηση θα είναι κάποια στιγμή να προγραμματιστεί αυτό το έργο. Να προγραμματιστεί επίσης... όμω, κύριε Παπαγιάννη, γιατί ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικό. Βεβαίω. Είπατε τότε... στι δεσμεύσει ότι και... βάζετε ρεαλιστικού και... στόχους. στόχου. Αυτό. Να, να, το ξεκαθαρίσουμε. Ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και χρειάζεται και τη συνεργασία να και άλλου. Να το ξεκαθαρίσουμε το τι λέω. Mm. Λέω ότι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να διεκδικήσουμε μεγάλα έργα. Ποια μεγάλα έργα διεκδικεί σήμερα η Κασάνδρα, Κανένα. Δεν ξέρω αν εσεί ω δημοσιογράφο γνωρίζετε ότι η Κασάνδρα διεκδικεί κάτι, αλλά εγώ σα λέω ότι δεν διεκδικεί τίποτα. Εμεί τότε. Διεκδικήσαμε δύο μεγάλα έργα. Το δρόμο που σα είπα από την Ποτίδια στο Παλιούρι. Πετύχαμε έστω και το 2015, από το 1995, να κατασκευαστεί αυτό ο δρόμο. Διεκδικήσαμε τότε και βοήθησε ο Χρήστο ο Πάχτα αυτό σε μια πανκασανδρινή συγκέντρωση που κάναμε σε ένα ξενοδοχείο τη Σίβερη. Ακόμα το, ε, το θυμούνται οι Κασανδρινοί. Διεκδικήσαμε την κατασκευή τη δεύτερη γέφυρα και πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη γέφυρα. Ε. Δεν πρέπει να διεκδικήσουμε εάν εξελιχθεί το φράγμα του Χαβρία να υδροδοτήσουμε την Κασάνδρα από το Χαβρία. Αυτά είναι μεγάλα έργα τα οποία δεν λέω ότι θα τα κατασκευάσει ο Δήμος έτσι για να μην μπερδευτούμε. Δεν τάζω τέτοια πράγματα στους Κασανδρινούς. Λέω τι θα διεκδικήσουμε σε συνεργασία με το Δήμο Προποντίδας, τι θα διεκδικήσουμε σε εθνικό επίπεδο ούτως ώστε Κάποια στιγμή να βελτιώσουμε τι συνθήκε τη ε, κατάσταση. Επειδή αναφερθήκατε στο φράγμα, λίγο να πούμε δύο λόγια. Είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη που πήρε αυτό το έργο του Χαμπρία. Κοιτάξτε, επειδή τώρα μιλάτε σαν έναν αυτοδιοικητικό άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια και θα πω το ήμουν νιώθω και, και γέρασα. Δημοσιογραφικά και εγώ το ίδιο θα πω για το συγκεκριμένο, Έτσι, κύριε Παπαγιάννη. Δεν είμαι ευχαριστή. Αλλά έφτασε η ώρα. Είπατε κι εσεί προηγουμένω ότι βάζετε τώρα ένα στόχο για ορίζοντα ξέ, 20 αιτία. Ναι, ξέρετε, ξέ, ναι. Ξέρετε, πόσε φορέ έχει φτάσει αυτή η ώρα για το Χαβρία. Τώρα είμαστε ένα κλικ πιο κάτω. Ναι. Πρέπει επιτέλου να λυθεί το πρόβλημα τη συντροδότηση τη Χαρκιδική. Και θα λυθεί από το φράγμα στο Χαβρία και ίσω πιο μελλοντικά από το φράγμα στον Ολύθη. Διότι στη Χαρκιδική και αυτοδιοικητικά μιλούσαμε τότε για δύο φράγματα. Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτά πρέπει να διεκδικηθούν. Όπω δηλαδή κάποτε διεκδικήθηκαν μεγάλα έργα όπω είναι Εγνατία Οδό κτλ. Αυτά έχουν μπει στο τραπέζι παλαιότερα και πρέπει κάποια επιτέλους αυτοδιοικητική αρχή να τα διεκδικήσει. Μάλιστα. Να τα δούμε λίγο λοιπόν ένα-ένα. Αναφερθήκατε και στο ΧΙΤΑ. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για κάθε δημοτική αρχή και όχι μόνο για την Κασάνδρα. Κύριε Παπαγιάννη, η διαχείριση των απορριμμάτων γενικότερα προβληματίζει πάρα πολύ τους αιρετούς, του σας και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Γιατί αυτή η ιστορία τραβάει τόσα χρόνια στην Κασάνδρα με το ΧΙΤΑ. Πώ ξεκίνησε και πώ φτάσαμε σήμερα αυτό ο χώρο να χρειάζεται το νέο κύτταρο που χρειάζεται και στο μεταξύ να έχει δημιουργηθεί ένα άλλο κομμάτι που υποτίθεται ότι θα ήταν τι σταθμό μεταφόρτωση. Mm. Και έχει γίνει ένα σκουπιδότοπο. Υπάρχουν και σχετικέ εικόνε, θα τι δούμε στη συνέχεια τη κουβέντα μα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ μα τι περιγράφουμε. Πείτε μα όμω γιατί σταμάτησε να λειτουργεί ο ΧΙΤΑ και πότε. Μάλιστα. Καταρχήν δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω πως το 2000 κατασκευάσαμε το ΧΙΤΑ στην Κασάνδρα χώρος υγειονομική ταφής απορριμμάτων για να μας καταλαβαίνει και ο πολλής ο κόσμος ο ΧΙΤΑ αυτός είχε διέθετε βιολογικό καθαρισμό διέθετε ε, μεμβράνες, λάινερ είχε τους σωλήνες για το βιαέριο ε, τέλος πάντων, τα διασταλάζοντα, τα συγκεντρώναμε και τα στέλναμε στο βιολογικό καθαρισμό που προστατεύαμε το ρέμα της περιοχής. Κάποια στιγμή έκλεισε ο Χιτά αυτό γιατί γέμισε. Έτσι, μια προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε μία μελέτη. Κατά την άποψή μου, η μελέτη έπασχε. Δημοκρατήθηκε το έργο, εγκαταστάθηκε ένα εργολάβο. Ο Χιτά πότε έκλεισε, κύριε Παπαγιάννη. Ο, ο Χιτά ε, έκλεισε, θα σας έκλεισε τον τρίτο χρόνο τη Δημαρχία Βασιλείου Παπαγιάννη. Έτσι. Και άμα θέλετε να σα το πω και χρονολογικά. Το 7, το 8. Ε, ο Χιτά έκλεισε το 2010-11. 10. Έτσι. Ο παλιό Χιτά. Από τότε άρχισαν να ρίχνουν τα σκουπίδια σε γειτονικό χωράφιο. Δημοπρατή... Δεν γινόταν μεταφορά σε πολύ γύρω ή Ανθεμούντα Όχι. Των απορριμμάτων. Όχι. Τα πετούσαν... Ποτέ από την πρόσφυγη που έκλεισε ο Χιτά κατευθείαν σε χωράφι. Τα πετούσαν τα σκουπίδια. στα χωράφια δίπλα. Ναι. Όπω σα το λέω. Ε, Στη συνέχεια, δημοπρατήθηκε ο Χιτά. Είπε, ε, έγινε η ανάθεση το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο του 2012. Μιλάμε για επέκταση πλέον ή για καινούργιο. Για κατασκευή νέου κιτάρου. Νέου, νέου Κιτάρο. Έτσι. Στο γειτονικό, στο γειτνιάζον χωράφι, το οποίο το αγόρασε ο Δήμος και μάλιστα εκεί είχε και 40 ετών ελιές. Και για λόγους που δεν θέλω να σχολιάσω σήμερα, γιατί εδώ δεν ήρθα ούτε να καταγγείλω, ήρθα απλά να ενημερώσω και να πω γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο κόσμος και για λόγους άλλους αυτή η ανάθεση που έγινε σε εργολάβο το 2012 ύστερα από αίτηση του εργολάβου που πήρε τη δημοπρασία το 2016 το 2018 διεκόπη η σύμβαση αυτή. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα, τα συγκεντρωμένα από το 2013 σκουπίδια, τα οποία ήταν σε γειτονικό χωράφι, και τα απορρίμματα που συγκέντρωνε ο εργολάβος καθαριότητας και τα πετούσε στο χώρο αυτά τα απορρίμματα όλα μαζεύονται και μεταφέρονται και θάβονται στο χιτά, αν στη γαλάτιστα. Ναι. Φεύγουν από δεν το υπάρχει σταθμό μεταφόρτωση. Άτυπο είναι. Ένα άτυπο σταθμό μεταφόρτωση είναι και αυτό. Όταν μου λέτε ότι πάνε σε ένας ένα χωράφι και ε, τα πέντε. Παίρν... Ναι, ένας... ναι, λειτουργεί ένας... με κανόνε και προδιαγραφέ. Ε, ε, ένα σταθμό μεταφόρτωση έχει κανόνε και προδιαγραφέ. Δεν διαφωνώ και δεν διαφωνώ, αυτό. Κύριε αυτό δεν είναι. Σταθμός. Φεύγουν όμω τα σκουπίδια από εκεί σήμερα. Πηγαίνουν στον Ανθεμούντα. Φεύγουν και πηγαίνουν στον Ανθεμούντα. Τι σημαίνει αυτό για του Κασανδρινού. Αφού πληρώνουμε λοιπόν περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον ιδιώτη εργολάβο, αφού πληρώνουμε άλλα 700 χιλιάρικα περίπου στον μεταφορέα των απορριμμάτων από την Κασάνδρα στη Γαλάτιστα και αφού πληρώνουμε και άλλα τόσα περίπου 33 ευρώ τόνους αν θυμάμαι καλά ε, ο ενταφιασμός των απορριμμάτων στο φορέα διαχείρισης ε, αυτό είναι το κοστολόγιο των Κασανδρινών και όσων ε, παρεπιδημούν στην Κασάνδρα ε, για τα απορρίμματα τα οποία παράγουν. Ο χρόνο ζωή δηλαδή του υφιστάμενου χιτά στην ουσία πώ ήταν, κύριε Παπαγιάννη. Μιλάτε, κοιτάξτε, υπόψη είναι το, στο... το κομμάτι που λειτουργούσε όλα στο τα προηγούμενα χρόνια. που λειτουργούσε υπόψη είναι ότι θαύτηκαν και τα απορρίμματα των προηγούμενων ετών. Που, έβγα, που έβγαζαν, όχι, τα συγκέντρωνε ο Αναπτυξιακό Σύνδεσμο στη συνέχεια Συμβούλιο Περιοχή, συγκέντρωναν τα σκουπίδια αυτά σε εκείνον τον τόπο. Τότε βέβαια δεν ήταν τόσο αυστηροποιημένη η κατάσταση. Εκείνα τα απορρίμματα όλα τα σηκώσαμε επί δική μου δημοτική αρχή. Και αφού λοιπόν κατασκευάστηκε ο Χιτά, εκεί θαύτηκαν και τα απορρίμματα όλα όλων των προηγούμενων ετών, γιατί έπρεπε να προστατευτεί το περιβάλλον. Επομένω, μέχρι και την Δηλαδή θέλω να πω ότι γέμισε νωρίτερα γιατί δεν θαύτηκαν σκουπίδια από την ημέρα που παραδόθηκε το έργο και στη συνέχεια, αλλά θαύτηκαν και τα σκουπίδια των προηγούμενων ετών. Η προ... Αλλά προ... προστατεύσαμε το περιβάλλον διότι ούτε ένα κυβικό δεν έμεινε έξω από το χιτά. Ξέρατε όμως ότι θα δώσετε μια καυτή πατάτα σε μια επόμενη διοίκηση του Δήμου. Το γνωρίζατε εσείς ως Δήμαρχος τότε ότι έχει... Τέλο ζωή αυτό ο Χιτά. Βεβαίω, αλλά. Η επόμενη αλλά δήμαρχη... πρέπει να σα πω όμω ότι ε, εμείς ως Δημοτική Αρχή φύγαμε το 2002. Δημοπρατήθηκε το έργο το 2012. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια μετά ευαισθητοποιήθηκαν για να δημοπρατήσουν το καινούριο κύτταρο πολύ πολύ καθυστερημένα και υπόψη ότι ο παλιός κοιτά έκλεισε με εισαγγελική παρέμβαση. Δεν έκλεισε ομαλά, διότι εκεί πετούσαν ποσότητες με τέτοιο τρόπο που έπρεπε να κλείσει. Και έκλεισε. Το θέμα είναι ότι αφού έκλεισε, αφού δημοπρατήθηκε ένα καινούριο κύτταρο, αυτό το κύτταρο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Άνοιξε μία χαβούζα, πληρώθηκαν περίπου 500 με 600 ευρώ, διεκδικεί από ό,τι γνωρίζω ο εργολάβος 250 ευρώ σταλίες, σταλίες θα πει καθυστέρηση, ε, ότι εκεί στεκόταν στάθμευαν οχήματα και μηχανήματα του εργολάβου που πρέπει να πληρωθούν. Και σήμερα η Κασάνδρα που είχε, τον πρώτο χιτά σε επίπεδο κεντρική Μακεδονία. Είχαμε τον πρώτο χιτά σε επίπεδο κεντρική Μακεδονία. Σήμερα έχουν όλοι οι υπόλοιποι χιτά, εκτό από την Κασάνδρα που σήμερα δεν έχει χιτά. Είστε κατά Αυτό κατά να... είναι το πίσω που πήγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είστε κατά του να είναι σε εργολάβο η διαχείριση των απορριμμάτων ή τουλάχιστον να υπάρχει το μεικτό σύστημα του εργολάβου Α... μαζί με προσωπικό όταν και για το χρονικό διάστημα που υπάρχει. Θα σα το, το πω με ένα παράδειγμα επικίνδυνο παράδειγμα, το οποίο αν θα εξελιχθεί, πραγματικά θα έχουμε θέματα. Είμαι υπέρ του μεικτού συστήματο. Τι θα πει αυτό. Ο Δήμο, όπω και κάθε Δήμο, βλέπουμε τώρα ο Βόλος τι διαφημίζει, βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι Δήμοι διαθέτουν έναν στόλο. Έναν στόλο με τον οποίο μαζεύουν τα απορρίμματα. Εμείς τότε, θυμάμαι, παρέδωσα 11 απορριμματοφόρα τότε. Άλλα 7-8 απορριμματοφόρα είχε η Παλίνη. Δηλαδή μπορεί να ήταν 20 απορριμματοφόρα συν όλα τα υπόλοιπα τα μηχανήματα. Σήμερα όλα αυτά τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα και ό,τι άλλο, είναι απαξιωμένα. Δηλαδή δεν λειτουργεί κανένα. Κανένα πόσο χρόνο ζωή έχει και ένα απορριμματοφόρα, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς παραδώσατε πότε, το 2002 αυτά Εγώ παραδώσα το 2002, μετά ήρθαν άλλοι δήμαρχοι, ήρθε ο Αριστίδης, ο Κανέης, ναι, ναι. πήρε άλλα. Δηλαδή δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτά που παρέδωσα εγώ και στην ανανέωση που υπήρξε. Υπήρξε τις επόμενες Βεβαίως. ανανέωση, δηλαδή τα πρώτα χρόνια, Τα πρώτα χρόνια που συνενώθηκε η Κασάνδρα επί Βασιλείου Παπαγιάννια, τις πρώτες μέρες και, και, τα πρώτα χρόνια καλά λέω, Μαζεύονταν τα σκουπίδια κατά βάση με απορριμματοφόρα του Δήμου Παλίνη και στη συνέχεια του, Δήμου, του πρώην Δήμου Κασάνδρας. Αυτά όλα έχουν απαξιωθεί. Και λέω τώρα, έχουμε έναν εργολάβο, μία ιδιωτική επιχείρηση δηλαδή. Είναι σε καλή κατάσταση, ενώ έχουν απαξιωθεί. Ε... Γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι. Όχι, δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση είναι. Okay. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάποια είναι παρατημένα κάπου. Οπουδήποτε. Αυτά όμω θα τα βρούμε όλα. Τι γνωρίζω εγώ, Γνωρίζω ότι σήμερα υπάρχει ένα εργολάβο, ο οποίο μπορεί να έχει και άλλου 4-5 δήμου. Και λέω τώρα, αφού εμεί δεν έχουμε ούτε ένα ούτε μισό απορριμματοφόρο, αν αύριο, για λόγου ανεξάρτητου του Δήμου Κασάνδρα, γιατί κάποιο άλλο Δήμο δεν πλήρωσε το συγκεκριμένο εργολάβο ή επειδή ω εταιρεία να βάγισε. Και έρχεται λοιπόν στα μέσα Ιουλίου, τέλο Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου, έρχεται ο συγκεκριμένο εργολάβο και λέει: Λυπάμαι, αλλά ω εταιρεία πτώχευσα. Δεν έχω τη δυνατότητα αύριο το πρωί να μαζέψω τα σκουπίδια σα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ερωτώ λοιπόν, πόσο Δήμο Κασάνδρα εκείνη τη μέρα, την επόμενη μέρα, θα συγκεντρώσει τα σκουπίδια. Με ποιον τρόπο θα τα μαζέψει, όταν δεν έχει ούτε ένα απορριμματοφόρο. Το πιο ζωφερό σενάριο περιγράφεται αυτό, κύριε Παπαγιάννη, τώρα. Δεν θυμάμαι και στην πράξη σε... ποτέ να το έχει πάθει κάποιο Δήμο. Δεν το έχει πάθει, κάντε λάθο. Στην πράξη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ζούμε σε μια δύσκολη οικονομικά κατα... ε, περίοδο, σε μια περίοδο που πολλέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Και ως Οι οποίε δίνουν πίστοση χρόνου όμω όταν συνεργάζονται δεν καταλάβα, με φορεί όπω είναι ένα τέτοιο. Δεν καταλάβατε. Λέω την περίπτωση που ο, ε, ο συγκεκριμένο εργολάβο αυτό θα αδυνατεί να μαζευτεί. Από τα τη σκουπίδια. μία μέρα στην άλλη. Γιατί, το θεωρείτε απίθανο. Αλλά εγώ λέω το εξή όμω. Πέραν των απορριμματοφόρων που έπρεπε να έχει ο Δήμο. Πέραν του μόνιμου προσωπικού που έχει ο Δήμο και το οποίο δεν αξιοποιείται στο κομμάτι τη καθαριότητα. Υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Βεβαίω υπάρχουν κάποιοι οδηγοί, υπάρχουν κάποιοι εργάτε που όμω κάνουν άλλε δουλειέ. Ποια είναι η πρότασή μα, Η πρότασή μα είναι το μεικτό σύστημα καθαριότητα. Και εμεί λέμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και που θα κάνουμε. Τι σημαίνει μεικτό σύστημα καθαριότητα, Σημαίνει ότι ο Δήμο από την πρώτη στιγμή θα ξεκινήσει να αποκτήσει καινούριο ετοιμοπόλεμο στόλο. Θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα απορριμματοφόρα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που βρίσκονται στο Δήμο ή έπρεπε να βρίσκονται στο Δήμο. Όσα επισκευάζονται θα επισκευαστούν και ό,τι χρειάζεται να αγοράσει ο Δήμο θα αγοράσει. Με δικά του λεφτά. Βεβαίω με δικά του. Υπάρχουν σήμερα πολλέ μέθοδοι για να προμηθευτεί αυτοκίνητα. Το θέμα είναι να θέλει, να ξέρει και να μπορεί. Εμεί λοιπόν αυτό θα κάνουμε. Θα εξοπλίσουμε το Δήμο με συγκεκριμένο στόλο θα αξιοποιήσουμε το προσωπικό που έχουμε στην καθαριότητα στο κομμάτι για το οποίο έχουν προσληφθεί και στη συνέχεια με νόμιμες διαδικασίες για το προσωπικό που θα μας χρειάζεται για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα θα, έχουμε, θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες ούτως ώστε να προσλαμβάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται για να λειτουργήσει η καθαριότητα. Στα δικά μας Φαντάζομαι οχήματα Φαντάζομαι επικουρικά εννοείται και, και τους θερινούς μήνες κυρίως. Και, και, και όσο χρειάζεται και το χειμώνα. Και η καθαριότητα θα πάει, ακούστε τι θα σας πω και δεσμεύομαι γι' αυτό, θα πάει κάτω του 50% από τα ποσά που σήμερα εξοδεύονται. Εκεί πρέπει να βρίσκεται η καθαριότητα. Και με διάφορε άλλε προτάσει που θα γίνουμε συγκεκριμένοι αργότερα. Έχει επιβαρύνει του σχολείτε σήμερα η κατάσταση στου δημότε τη Κασάνδρα. Αυξήθηκαν τα τέλη. Νομίζω δεν υπήρξαν μεγάλε αυξήσει. Θα σα πω. Όχι αυξήθηκαν. Μάλιστα, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί όλη αυτή η κατάσταση, την προηγούμενη χρονιά μείωσαν τα τέλη ναι. στην καθαριότητα. Όμω, εάν ήξερα ότι θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αν και δεν, συνηθίζω να βγάζω χαρτιά και τέτοια πράγματα σε, στην τηλεόραση και δημόσια, θα σας πω ότι είπε ο αρμόδιος προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας που του ζήτησαν να δεσμευτεί γιατί θέλησαν να δώσουν την καθαριότητα για τα επόμενα πέντε σύν ένα έτος, για τα επόμενα έξι χρόνια σε ναι. εργολάβο. Έγινε μια τέτοια ιστορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Κασάνδρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια απέρριψε αυτή τη διαδικασία διότι δεν μπορεί η σημερινή δημοτική αρχή να δεσμεύσει τον επόμενο δήμαρχο και το μεθεπόμενο κατά ένα ή δύο έτη και να ασκήσει την πολιτική που αυτή η διοίκηση έχει επιλέξει. Εκεί λοιπόν ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών είπε «Μπορώ να δεσμευτώ μόνο για ένα χρόνο και για τα επόμενα χρόνια θα προτείνω δύο πράγματα. Θα προτείνω ή τη μείωση του ποσού της καθαριότητας, δηλαδή τα 5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, πώς όμως μείωση, μειώνοντας εργασίες, κατά 20% ή θα προτείνω αύξηση των τελών στην καθαριότητα. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσουμε το μοντέλο της αποκλειστική παραχώρησης της αρμοδιότητας της καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο, θα αυξήσουμε, λέει, για να σας δώσω δέσμευση πίστοσης ο προϊστάμενος της οικονομική από του χρόνου τα τέλη στην καθαρή... Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ναι. Παρουσιάστηκε ω μονόδρομο αυτή η εκδοχή, λοιπόν. Κύριε Είναι Παπαγιάννη, πολλά τα λεφτά. Κύριε Παπαγιάννη, διαφημιστικό διάλειμμα. Το δεύτερο για να συνεχίσουμε με το τρίτο μέρο τη εκπομπή. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί είναι κουβέντα μα.